Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Το σημερινό βίντεο εντάσσεται στη σειρά tutorial. Έχω δει πάρα πολλά tutorials πώς να φτιάξω τον OBS μου, να τον σετάρω, να μπορώ να στριμάρω, να καταγράφω αυτά που θέλω, να βάλω εναλλαγές και στα ελληνικά πάρα πολύ όμορφα βίντεο από πολλά παιδιά του χώρου και στα αγγλικά. Αλλά στον ελληνικό χώρο λείπει ένα βίντεο. Ένα βίντεο το οποίο σκεφτόμουν, γιατί πρώτα σκεφτόμουν πριν να γίνει βίντεο, πώς θα το φτιάξω εγώ. Ένα από τα μεγαλύτερα μου άγχη ήταν ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να κάνω format. Να χρειαστεί να τα σβήσω όλα, να τα αποκαταστήσω, γιατί έτρωγε κάτι σκαλώμα το OBS. Μετά βαριέμαι να κάτσω να τα ξαναρυθμίσω όλα, βαριέμαι να ξαναφτιάξω σκηνές. Έχω φτιάξει διάφορες σκηνές, έχω φτιάξει διάφορα όμορφα πραγματάκια. Μπορώ να σας δείξω ταυτόχρονα καθώς μιλάμε κάποιες αναλλαγές που έχω κάνει, ρε παιδί μου, σε φάση βλέπετε, αλλάζουν όμορφες εικόνες από πίσω στο background. Ανάλογα με το τι θέλω, ας πούμε, για να παίζω για μάγκα, για tutorial, για χίλια δύο πράγματα, έχω κάνει διαφορετικές εναλλαγές. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά, ενώ δεν είναι κάτι να κάτσεις να κάνεις, μια μέρα δουλειά περίπου να κάτσεις να σετάρεις, να ξαναφτιάξεις πάλι από την αρχή όλα σιγά σιγά όμορφα και καλά και πιο λίγο, βαριέμαι. Οπότε σκεφτόμουν τι να κάνω. Έψαχνα και μόνος μου λίγο σκαλίζοντας το βρήκα ότι μπορείς πολύ εύκολα να σώσεις τις σκηνές σου. Σκηνές είναι αυτά εδώ που βλέπουμε στο πλάι, οι εναλλαγές που μόλις σας έδειξα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα που έχω φτιάξει εγώ μέχρι τώρα μπορώ να τα σώσω πάρα πολύ εύκολα. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν το δείχνει στις σκηνές. Πώς να σώσεις όλες τις ρυθμίσεις, γιατί στον OBS δεν είναι μόνο οι ρυθμίσεις των σκηνών, οι οποίες είναι και πιο απαιτητικές, είναι οι ρυθμίσεις για το bandwidth, για τις ρυθμίσεις για τα προφίλ σου, για τα πάντα όλα, για το πώς θα συνδεθείς στο Spotify, που και πάλι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά γενικά σκέφτεται όλο το πακέτο. Πώς έχω ρυθμίσει τον ήχο, τα μικρόφωνά μου με τη σειρά που θέλω. Άρα, εγώ πώς, εάν χρειαστεί να ξαναγκαταστήσω το OBS σε καινούριο PC ή στο ίδιο PC, θα τα ξαναβάλω όλα αυτά χωρίς να χάσω τίποτα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα με το θέμα των σκηνών. Αυτή τη στιγμή εγώ το έχω στα ελληνικά το OBS. Αυτό που κάνω για να το πάρω από την αρχή, για να τα αντιγράψω όλα λοιπόν, είναι να πάω στο αρχείο. Πηγαίνω προβολή φακέλου ρυθμίσεων, λογικά θα είναι setup folder φαντάζομαι στα αγγλικά αν το θέλετε. Οπότε αυτό που μας νοιάζει είναι το OBS Studio, OBS Pavla Studio. Οπότε πάω ένα βήμα πίσω, βλέπετε εδώ είναι η διαδρομή του αρχείου. Πάω στο roaming και το αντιγράφω. Το βλέπετε OBS Pavla Studio με μικρά λατινικά γράμματα, κάνω ένα copy. Και μετά περνάω σε όποιο φάκελο θέλω στο PC μου, στο σκληρό μου δίσκο, στο φλασάκι μου και τυπικά, βασικά μπορώ να το αποθηκεύσω και έτσι. Οπότε στο αποθηκεύει όσο είναι ρε παιδί μου, βλέπεις κρατάει κάποιο χρόνο να φορτώσει. Είναι πολύ μεγάλα τα αρχεία ρυθμίσεων που έχεις φτιάξει για το OBS σου. Οπότε τι γίνεται τώρα. Πες ότι το ξαναγκαθιστάς το OBS. Καινούριο φρέσκο. Οπότε καθώς το εγκαταστήσεις, εσύ πηγαίνεις, βρίσκεις ξανά την ίδια δρομή, προβολή φακέλου ρυθμίσεων και μπορείς τα περιεχόμενά του στο OBS Studio, δηλαδή αν πάω εγώ εδώ πέρα στο φάκελο που το αντιγράφει αυτή τη στιγμή, μισό λεπτάκι να τα περάσει γιατί ακόμη θέλει λίγο. Οπότε εγώ τι μπορώ να κάνω. Τώρα εφόσον ξαναγκαταστήσω το OBS μου, φρέσκο καθαρό, τώρα βλέπω το δικό μου setup αλλά δεν πειράζει, δεν έχει καμιά διαφορά απόλυτος, ξαναπάω πάλι στην προβολή φακέλου ρυθμίσεων και μου βγάζει τον φάκελο OBS Studio. Οπότε εγώ, αν πάω στα downloads μου, θα δω ότι τον έχω αποθηκευμένο ή στο φλασάκι μου και απλά κάνω αντιγραφή, επικόλληση, τα αρχεία μέσα. Είναι ακριβώς τα ίδια αρχεία. Οπότε εγώ τώρα έχω κρατήσει τα logs μου, τα updates μου, οτιδήποτε χρειάζομαι εδώ μέσα, τα προφίλ μου. Τα προφίλ μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι εδώ μέσα και σκηνές. Μπορείτε να κάνετε και μεμονωμένα, αλλά προσωπικά προτιμώ να σώσω όλο το φάκελο, να είμαι καλυμμένος 100%. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αν το θέλετε να το δοκιμάσετε. Γενικά, σε περίπτωση που χαλάσει το PC σας και χρειάζεται να κάνετε format, σε περίπτωση που το βγάλετε το PC, γιατί καμιά φορά τα updates του λίγο κρασάρουν ανάλογα τι σύστημα έχετε κιόλας, τα ξέρετε οι περισσότεροι από εμάς πώς λειτουργεί το πρόγραμμα. Οπότε, πάρα πολύ εύκολα μπορείτε να σώσετε όλο το φάκελό σας, όλες τις ρυθμίσεις σας ή και μεμονωμένα. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο, ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο, αν σας άρεσε αφήστε ένα like και ένα σχόλιο από κάτω και θα χαρώ να τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας από μένα!